σήμερα μια αναλυτική παρουσίαση της προτινόμενης μελέτης από την μελετητική ομάδα. Εκτιμώ ότι έγινε με τον καλύτερο τρόπο. Όλοι όσοι συμμετείχαν είχαν να εκφράσουν καλά λόγια τόσο για τον μελετητή όσο για το έργο που προτίθεται να γίνει. Να πούμε ότι περιλαμβάνει την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της Ιτίας, περιλαμβάνει το κομμάτι το παραλιακό μέχρι τη Μαρίνα, ας πούμε, το κομμάτι που είναι κάτω από τα καταστήματα του υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενώνει την πλατεία, την Καζαντζάκη με τη Γκαζάρμα και περιλαμβάνει και κάποιους δρόμους κάθετους όπως είναι η Φουνταλίδου, όλοι οι κάθετοι δρόμοι οι οποίοι τέλος πάντων συνδέουν την Καζαντζάκη, όπως σας είπα, με το κομμάτι της Γκαζάρμας. Είναι ένα έργο το οποίο είναι απλό, αλλά θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ λειτουργικό. Και γιατί λέω απλό? Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή οι πόλεις, όλες οι πόλεις, πρέπει να εξυγχρονίζονται. Πρέπει να παρακολουθούμε το τι έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας σε σχέση με τις συνήθειές μας, με τις περιβαλλοντικές αναγκαιότητες, με τον τρόπο που κυκλοφορούμε, με την χρησιμοποίηση των αυτοκινήτων ή άλλων μέσων μεταφοράς. Προσπαθήσαμε λοιπόν να κάνουμε μία μελέτη και μία αναβάθμιση η οποία δεν θα δημιουργήσει προβλήματα στον Δημότη, στην καθημερινότητά του, αλλά θα δώσει τη διαφορετική εικόνα που όλοι θέλουμε, θα αναβαθμίσει πολλά μέρη, ζωτικά κομμάτια της περιοχής του αστικού κομματιού της πόλης της Ιτίας και θα αλλάξει κατά κάποιο τρόπο τη συμπεριφορά και τον τρόπο που θεωρούμε εμείς ότι πρέπει να κινούμαστε μέσα σε μια πόλη. Ξέρετε ότι μια φορά η αναγκαιότητα ήταν το αυτοκίνητο. Χρησιμοποιήσαμε το αυτοκίνητο παντού. Θεωρώ ότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι απόλυτα απαραίτητο εκεί που πρέπει να το χρησιμοποιούμε και στις μετακινήσεις μας μέσα στο αστικό κομμάτι μπορούμε να κυκλοφορούμε είτε με τα πόδια είτε με άλλους τρόπους μεταφοράς. Δίνει λοιπόν η συγκεκριμένη μελέτη τη δυνατότητα αυτή. Όπως σας είπα, δεν γίνονται παρεμβάσεις τέτοιες οι οποίες θα δημιουργήσουν προβλήματα είτε στους δημότες είτε στα καταστήματα της πόλης, διότι δεν το θέλαμε αυτό. Δίνει όμως τη δυνατότητα να αλλάξει η σκέψη μας πώς βλέπουμε την κυκλοφορία μέσα στην πόλη. Είναι ένα έργο αρκετά καλό, θα αποδειχθεί ότι θα είναι καλό. Ζητήσαμε πρόσθετη χρηματοδότηση και την πήραμε όταν χρειάστηκε για να επεκτείνουμε όσο γίνεται την ανάπλαση αυτή που σας αναφέρω και τον τόπο παρέμβασης. Αυτό που εύχομαι και αυτό που ελπίζω, να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία δημοπράτησης, να έχουμε ένα καλό εργολάβο, να προχωρήσει σύμφωνα με τα σχέδια τα αρχιτεκτονικά που υπάρχουν, ούτως ώστε σύντομα να πούμε ότι ένα αρχιτό κομμάτι, ένα μεγάλο κομμάτι της πόλης αναβαθμίστηκε και αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες των σύγχρονων κοινωνιών. Αυτό είναι η θέλησή μας, αυτό είναι το πιστεύω μας και αυτό ζητήσαμε τον μελετητή. Εκτιμώ ότι ανταποκρίθηκε με τον καλύτερο τρόπο και ο μελετητής και η τεχνική μας υπηρεσία, διότι να ξέρετε ήταν μια συνεχής συνεργασία. Συζητήσαμε και την τελευταία λεπτομέρεια, υποθήκανε πάρα πολλά πράγματα και εκτιμώ ότι από τη στιγμή που η συγκεκριμένη μελετητική ομάδα έχει δώσει τα καλύτερα διαπιστευτήρια, διότι έχει κάνει πάρα πολλά έργα στην Κρήτη, τα οποία από όλους έχουν εκτιμηθεί, θεωρώ ότι και το έργο το συγκεκριμένο θα αποτελέσει μία σφραγίδα όχι μόνο του μελετητικού γραφείου, αλλά και της παρούσας δημοτικής αρχής σε ό,τι έχει να κάνει με την αναβάθμιση της πόλης. Προϋποθέτει κυκλοφοριακή μελέτη η υλοποίηση αυτού του έργου? Δεν προϋποθέτει κυκλοφοριακή μελέτη, γιατί όπως σας είπα, δεν αλλάζει τίποτα ουσιαστικά στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Δίνει όμως τη δυνατότητα κάποιων παρεμβάσεων που μπορούμε να πάρουμε εμείς μετά, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, σαν Επιτροπή Κυκλοφορία, σαν Επιτροπή Ποιότητα Ζωή, να πεζοδρομήσουμε κάποιους δρόμους. Δηλαδή, αναβαθμίζεται το περιβάλλον, τοποθετούνται διαφορετικά υλικά στα πεζοδρόμια, ούτως ώστε να μπορούμε εμείς ανά πάσα ώρα και στιγμή, εάν θεωρήσουμε
σε συνεργασία με όλους τους φορείς, ότι κάποιοι δρόμοι πρέπει ή είναι αναγκαιότητα να πεζοδρομηθούν, να το πράξουμε.